Συντονισμένη στο Αργά με τον Βασίλη Λεβέντη απόψε. Πρόεδρε, θέλω να σε ρωτήσω. Αυτό που σε ενοχλεί περισσότερο στους ανθρώπους είναι η αγένεια, η αδιακρισία. Τι είναι αυτό που αντικρίζεις και νιώθεις απέχθεια πρώτη φορά σε έναν άνθρωπο? Το να έχει λάθος αντιλήψεις, έτσι, να έχει πάρει τη ζωή στραβά ή να κοιτάει μόνο το συμφέρον του. Το καταλαβαίνεις γρήγορα αυτό όταν συμβαίνει δηλαδή, όταν έχεις απέναντι σε έναν άνθρωπο? Εγώ λόγω εμπειρίας, ναι. Καλά. Με την πρώτη κουβέντα που θα μιλήσει, ξέρω που ανήκει. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, Ένωση Κεντρών, που ανήκει ο άλλος. Η αλήθεια, να σου το πω αλλιώς τότε, μια που μου το θέτεις έτσι, δεν θα ήταν καλύτερος ο κόσμος αν πραγματικά ο καθένας κοίταζε το πραγματικό του συμφέρον? Δηλαδή, θέλω να πω, αν όλοι οι προλετάροι ήταν ενωμένοι, θα ήταν καθαρά τα πράγματα. Το ζήτημα είναι ότι δεν είναι ενωμένοι αυτοί. Αν όλοι οι βιομήχανοι ήταν ενωμένοι. Θέλω να πω, αν όλος ο κόσμος δεν θα μετακινούταν από το ένα στο άλλο εύκολα. Θα σου πω ένα παράδειγμα, λέει, στη ζώνη του περάματος. Ανεβήκαν οι πολλοί μισθοί και το κουκουέ έδινε αγώνα για να ανέβουν οι μισθοί. Ανεβαίνοντας οι μισθοί, χάσαν όλη τη δουλειά τους. Και ενώ δουλεύαν 20.000, τώρα δουλεύουν 500 άτομα. Δηλαδή, το συμφέρον ενός κλάδου δεν είναι κατά ανάγκη. Δεν είναι κατά ανάγκη η κατάχρηση. Συμφωνώ. Και ειδικά, ας πούμε, σε αυτούς τους χώρους. Πρέπει να έχει όριο να ξέρεις ότι πρέπει να λειτουργεί και η επιχείρηση. Ναι, βέβαια. Δηλαδή, η οικονομία είναι ένα πράγμα το οποίο δεν είναι μονόδρομος, είναι ένα πράγμα διαρκώς ζωντανό, το οποίο... Γι' αυτό και τώρα το 751 που είπαν να ανεβάσουν το κατώτερο μισθό, είπαν θα το ανεβάσουν σε δόσεις λίγο τώρα και λίγο το 16. Βέβαια, θα είναι το 16 ο Τσίπρας. Σε τρόμαξε καθόλου σε αυτά τα τελευταία χρόνια που διανύουμε, τα χρόνια της κρίσης, η άνοδος της Χρυσής Αυγής? Οπωσδήποτε, γιατί είναι μόρφωμα ναζιστικό, εκφράζει βία και το ότι κάποιοι άνθρωποι ψηφίζουν και προσκυνούν τέτοια πράγματα με λυπεί. Σε λυπεί, αλλά παρόλα αυτά τόσος κόσμος που τους ψήφισε, ας πούμε, σε αυτόν τον κόσμο τι θα είχες να πεις? Είναι κόσμος που τους κόψανε μισθούς, συντάξεις. Και στράφηκαν προς τα εκεί. Απελπισμένος κόσμος. Όχι ότι θα τους δώσει κανείς λύση έτσι. Εκδικητικότητα. Ο φόβος γεννά τις ακρότητες, έτσι δεν είναι? Ακόμα και σε επίπεδο. Και αμορφωσιά. Και αμορφωσιά. Δηλαδή, αν ένας είναι μορφωμένος, όσο μισθό και να του κόψουνε, δεν πάει σε τέτοια, σε εγκληματικούς και σε μαχαιροβγάλτες. Έχεις παρατηρήσει κάτι που έχω παρατηρήσει εγώ, ότι πολλές φορές η αμορφωσιά είναι και δείγμα ευμάρειας. Θέλω να πω τι, ότι σε εποχές όπου θα περίμενες, ρε παιδί μου, ο κόσμος να σπουδάζει, να μορφώνεται περισσότερο, σε εποχές που περάσαμε και εμείς, καλές εποχές κάποιες στιγμές, η γενιά που γεννήθηκε είναι πιο αναλφάβητη και κοινωνικά και σε μορφωτικό επίπεδο. Αυτό το πράγμα φταίει πάντα το κράτος, δηλαδή φταίει πάντα αυτός που κυβερνά για την παιδεία? Και ο πατέρας και η οικογένεια, οι γονείς. Οι γονείς που για να ξεφορτωθούν τα παιδιά τα ρίχνουν στη βιοπάλη από μικρά. Ήταν διαφορετικά. Και παλιότερα συνέβαινε. Στέλνουν στην Αυστραλία τα τρία παιδιά να στέλνουν εμβάσματα για να σπουδάσει ένα. Έχουμε μεγάλο ποσοστό. Όλος ο κόσμος, νομίζω, και ο δυτικός κόσμος, ανεπτυγμένος. Δηλαδή το ποσοστό των αναλφάβητων στη Γαλλία είναι τεράστιο. Σημαίνει ότι είναι πολύ αντιφατικό ο άνθρωπος. Εκεί και δεν είναι δείχνουν... πάντα οι πιο φτωχοί. Καμιά φορά και πλούσιοι και δεν παίρνουν τα γράμματα. Θα παίξουμε 10 λέξεις, πρόεδρε? Ό,τι νομίζετε. Θα σου λέω μία λέξη και από αυτήν θα μου λες μια προσωπική ιστορία δική σου. Η πρώτη λέξη είναι rock and roll. Rock and roll. Αυτό είναι χορός, ε. Να. Λέω γιατί δεν έχεις χορέψει τόση ειδικότητα στο χώρο. Rock and roll στα πάρτι που πήγαινες πιτσιρικάς? Όχι, μόνο blues χόρευα. Το ήπιο, όχι εκείνο τα... Και ήσουν γενικά... Ήμουνα κεντρός και στο χορό. Όχι, αυτό δεν είναι κεντρό, γιατί ήταν ο μόνος τρόπος ήπιος. Να φέρεις μια κοπέλα κοντά σου, έτσι δεν είναι? Ίσως και αυτό, πονηρά κεντρό. Την έφερνες από την άκρη στο κέντρο και την έπαιρνες αγκαλιά. Να τόσο κεντρός. Τα άλλα κουνιόνταν. Λυκνίζονταν. Η επόμενη λέξη είναι γεμιστά. Το φαγητό. Ναι. Πρέπει να έχεις μαγείρισα καλή. Ναι, κάτι να θυμάσαι με γεμιστά που να έχεις φάει. Σ' αρέσουν περισσότερο
κρύα, ζεστά. Εμένα, ας πούμε, αυτό το φαγητό μου αρέσει πιο πολύ κρύο από ότι όταν βγαίνει από το τέτοιο. Το ψυγείο δηλαδή, η πιπεριά. Θα σας πω εδώ κάτι, ότι όταν η γυναίκα σου μαγειρεύει καλά, όλα τα φαγητά, τύφλα να έχουν όλες οι δεξιώσεις του κόσμου. Καλά, αυτό είναι αλήθεια. Και τουλάχιστον σε αυτή τη χώρα όλοι το ξέρουμε με τη μάνα μας κυρίως. Mm. Άρα υποθέσω ότι η γυναίκα σου μαγειρεύει ωραία. Ναι. Και σε έχει πασά σε αυτά τα θέματα, έτσι. Είναι αγαπημένο φαγητό τα γεμιστά? Όχι. Α, ποιο είναι το αγαπημένο φαγητό? Κουνέλι. Στιφαδό. Ναι, ψάρι. Η επόμενη λέξη είναι δοσατζής. Δοσατζής. Που δίνει... Ναι, αγόρασες με δόσεις πράγματα, τα πλυντήρια, τα αυτά που... Α, πολλές, τα... βερεσέ, ναι. Ναι. Αυτό επιστρέφει τώρα. Είναι επίκαιρο. Ήτανε, αυτό το θυμάμαι όταν ήμουν μικρούλης. Τώρα έχει αρχίσει... Νομίζω όλη η Ελλάδα καταρχάς αυτοκίνητο έτσι είχε αγοράσει. Ναι. Με αυτές τις άτοκες δόσεις. Εγώ θυμάμαι λέγανε... και τις δόσεις στον μπακάλι. Βεβαίως. Και στον μπακάλι θυμάμαι τις δόσεις όταν ήμουν 10 ετών, που είχαν βιβλιάρια. Υπήρχαν ειδικά βιβλιάρια που έγραφε ακριβώς... Το μπακαλόχαρτο. Ναι, και του έδινες και κάτι, ξέρω, κάθε Παρασκευή. Ο Βερεσές πέθανε, ναι, ο Πολών ναι, επιπιστώσει και ο Πολών της μετρητής. Επέστρεψε ο Βερεσές γιατί δεν προσέξαμε. Κάναμε μια ευδαιμονία πλαστή, εφήμερη, που δεν έστεκε στα πόδια. Φούσκα του, ήταν γέρα, ναι, κινούμενη άμμος. Η επόμενη λέξη είναι τσουκνίδα. Τσουκνίδα είναι κάτι σαν αγκάθι που σου μπορεί να σου μπει. Να... Θυμάσαι κάτι με τσουκνίδα, να περπατάς, να... Πολλές φορές στο βουνό. Σε ποιο βουνό? Η μάνα μου είναι από τα Κύθυρα. Mm-hmm. Και πολλές φορές πήγαινα καλοκαίρια. Και πολλές φορές γύρναγα και έβαζα να μου βγάζει με μια βελόνα τα... Σακίδες. Διακοπές κάνεις γενικώς? Σας είπα όχι. Ούτε το καλοκαίρι δηλαδή? Κοιτάξτε, διακοπές, εγώ θεωρώ τώρα το να πάω στα Κύθυρα, που είναι οι συγγενείς μου, εγώ δεν το θεωρώ διακοπές και συνήθως δεν πάω καλοκαίρι. Γιατί? Πάω Οκτώβριο, πάω... Γιατί είναι πιο καλά να πας Σεπτέμβριο, να πας Οκτώβριο. Α, άρα και Σεπτέμβριο πηγαίνεις δηλαδή? Ναι, Σεπτέμβριο. Και κολυμπά. Αλλά το συνδύαζα πάντα με καμία επαγγελματική δουλειά. Το κολύμπι, ή για πούμε, το κόμμα πήγαινα στην Πελοπόννησο και πέρναγα απέναντι στα Κύθυρα για να κοιμηθώ εκεί, λόγω αγάπης προς το νησί. Mm. Καταλαβαίνετε. Διακοπές με την έννοια όπως που κάνουν οι Γερμανοί, που παίρνουν ένα αεροπλάνο, έρχονται, έχουν κλείσει ξενοδοχείο στη Ρόδο και κάθονται 15 μέρες έγκλειστοι σε ένα συγκρότημα, τέτοιο δεν έχω κάνει. Και τρώνε όλοι μαζί, ναι, την τάδε ώρα και τα... Αυτό ποτέ. Η επόμενη λέξη είναι Σκοπιά. Σκοπιά στο στρατό. Εγώ ήμουν στο ναυτικό βέβαια. Στο ναυτικό. Πού? Υπηρέτησα πρώτα στο Σκαραμαγκά και μετά στον Ναύσταθμο Σαλαμίνος. Ήμουνα σημειοφόρος. Σκοπιές δεν κάναμε σαν σημειοφόροι, αλλά στην αρχή... Στο κέντρο. Στο κέντρο κάναμε νυχτέρια, τέτοια πράγματα κάναμε. Η επόμενη λέξη είναι πείσμα. Πείσμα. Εντάξει, το πείσμα είναι... λίγο νοσηρή μορφή επιμονής. Κάπου να θυμάσαι δηλαδή, τον εαυτό σου. Δηλαδή η επιμονή είναι το σωστό. Αν, okay, αν έχει σωστή πλεύση, να είσαι μετακίνητος και να επιμένεις. Συνεπής. Πείσμα είναι, έχει λίγο το γυνάτι, νοσηρότητα είναι... μέσα το πείσμα. Δηλαδή έχει, ναι, και θυμάσαι τον εαυτό σου να έχει πεισματώσει. Ναι, για λίγο ναι. Αλλά γενικώς το πείσμα σας λίγο το θεωρώ ελάττωμα. Ενώ την επιμονή αρετή. Η επόμενη λέξη είναι στρίγκλα. Στρίγκλες είναι γενικά οι γυναίκες. Κάτι, εσύ όταν... να έχεις υποπέσει θύμα μια στρίγκλα, θυμάσαι? Να χρειαστεί να γίνεις πετρούκιο. Αποφεύγω να κάνω με στρίγκλες παρέα, αλλά παρόν να ήμουνα σε περιστατικά, βεβαίως θα ήμουνα. Έχω καλέσει στον καναπέ του αργά έναν ηθοποιό που δεν δίστασε κάποτε να δηλώσει: έχω βιώσει παταγώδη αποτυχία. Βρήκα δεύτερη δουλειά για να επιβιώσω. Κάτι που λίγο πολύ οι περισσότεροι ηθοποιοί έχουν κάνει σε χαλεπούς και για την τέχνη καιρούς. Έλα μέσα, Τασούλη, Ιορδανίδη.
Έτσι τόσο γρήγορα αποφασίζεις. Παναθηναϊκός. Α, να, γι' αυτό. Εγώ θα σου βάλω κρασί και θα σε ρωτήσω κάτι που δεν πάει το μυαλό σου. Γιατί. Επειδή έχουμε ξαναμιλήσει και σου έχω πει πόσο θαραλέο άτομο σε θεωρώ και πόσο θετικό. Άλλο με ενδιαφέρει. Να δω η φλωριά σου που έγκυται. Σε ποια ζητήματα είσαι φλώρος. Σε ποια ζητήματα είμαι φλώρος. Τώρα φαίνεται ότι και καλά είμαι πολύ μάγκας και δεν ψάχνω τη φλωριά μου, ρε παιδί μου. Κάτω, παίξ' το όπως θες. Φλωριά, τι να σου πω. Τι φοβάσαι, ρε παιδί μου. Φοβάμαι το σκοτάδι. Το σκοτονάτο. Να, κάρα φλωρούμπα. Λοιπόν, σκοτάδι το φοβάμαι, ναι. Το βράδυ κοιμάσαι δηλαδή με φως έτσι λίγο. Έχω πιάσει τον εαυτό μου πολλές φορές πηγαίνοντας, ας πούμε, στην τουαλέτα και επιστρέφοντας να θέλουν τα φώτα να είναι αναμένα. Για να μην πέσει. Και να πηγαίνω. Όχι, ρε, τι να μην πέσω. Για να πηγαίνω πιο γρήγορα στο κρεβάτι, ξέρω εγώ, ή πιο γρήγορα εκεί που έχω να πάω. Από μικρό το φοβάσαι αυτό. Ναι. Άλλο τι φοβάσαι. Φοβάμαι το Freddy Krueger. Ακόμα. Όχι ακόμα. Τον έχω. Αυτό μου έχει μείνει κατάλοιπο όμως για παράδειγμα. Γιατί όμως, πόσο χρόνο είσαι. 32. Α, γι' αυτό έβλεπες τέτοια. Για μένα αυτά είναι. Δεν έβλεπα τέτοια. Είχα μεγαλύτερες αδελφές. Έχω μεγαλύτερες αδελφές δηλαδή. Και μαζεύονταν και με κρατάγανε και τέτοια και βλέπαν όλο. Για να με κρατάνε που βγαίνανε οι γονείς μου και καθόμουν και έβλεπα τέτοια. Και είχα φρικάρει, θυμάμαι. Αλλά άλλες φοβίες έχεις δηλαδή με τα αυτοκίνητα, τα αεροπλάνα, τα πλοία, τα τρένα, καράβια. Όχι, τέτοια δεν έχω. Έχω φοβία εγκατάλειψης. Πολύ. Τις αφήσουνε. Ναι. Έχω φοβία αποχωρισμού. Την οποία τη βίωσα κιόλας πρόσφατα και τα λοιπά και αυτά. Πρόσφατα, εντάξει. Αλλά μάλλον αυτό μου έκανε για να. Αποχωρισμού, χωρισμού ή αποχωρισμού. Όχι χωρισμού. Θάνατο. Το θάνατο. Όχι όμως το δικό μου. Όπως ήθιστε, ας πούμε, περισσότεροι να φοβόμαστε το θάνατο των δικών μας προσώπων. Τι βίωσες πρόσφατα δηλαδή. Τον πατέρα μου που έφυγε πριν σε δύο χρόνια. Έφυγε στα 73. Από τι ο άνθρωπος. 73. Από όγκο στο κεφάλι. Α, ήταν και επώδυνο, ε. Ναι, ρε γάμο, ήταν σε φάση που γεννήθηκε ο μικρός, που είχα το παιδί και... Το πρόλαβε, το είδε το παιδί. Καμιά δεκαριά μέρες τον πρόλαβε. Καμιά δεκαριά μέρες. Ήξερε ότι θα πεθάνει. Όχι. Α, αυτό είναι καλό, τουλάχιστον. Όχι, δεν ήξερε. Τώρα μπορεί και να ήξερε και να μην μας το ανέφερε. Γίνανε πολύ γρήγορα τα πράγματα τότε και ήταν έτσι μια επώδυνη περίοδος. Πόσο καιρό ταλαιπωρήθηκε. Πολύ γρήγορα γίνανε όλα. Και δηλαδή, αυτό είναι επίσης καλό, έτσι, να το πούμε. Για αυτή την κατάσταση που περάσαμε και βίωσε και ο ίδιος και τα λοιπά, ήταν πάρα πολύ καλό. Ναι. Καλό μέσα στο... Εγχειριστήκε. Ναι. Ήταν δική μου απόφαση αυτό. Και αυτό είναι κάτι το οποίο κουβαλάω. Ξέρεις, αυτές οι εγχειρήσεις νομίζω γίνονται με cyber knife και με τέτοια, γιατί η πρόσβαση εκεί είναι... Ήτανε να γίνει με cyber knife και τα λοιπά, τον πήγαμε, τον είδανε, μας είχαν πει από τα δημόσια νοσοκομεία ότι όχι, δεν εγχειρίζεται. Στα ιδιωτικά μας είπαν ότι εγχειρίζεται και ξέρεις... Όταν υπάρχει αυτό το θέμα δεν του να αποφασίσεις. Ναι, δεν ξέρεις τι αποφασίσεις. Μεν μπορεί να ζητάνε λεφτά και να μου λένε αυτό. Ναι, μπήκαμε. Και σε τέτοια θέματα πόσο άδικο είναι αυτό το πράγμα. Ναι, αλλά όταν έχεις το δικό σου άνθρωπο και σου δίνουν έστω μία... Θα πας με την ελπίδα. Εδώ γίνεται και στην πολιτική αυτό, έτσι... Εννοείται. Εννοείται στην πολιτική. Ό,τι γίνεται. Τώρα πάμε στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα, αλλά νομίζω ότι εντάξει, θα δούμε. Θα δούμε τι θα γίνει. Με την πολιτική έχεις καμία σχέση. Όχι ενώ σε προσωπικό επίπεδο να πολιτεύεσαι, αλλά γενικά είσαι πολίτης, ενεργός. Ναι. Είσαι ακτιβιστής. Ναι. Ακτιβιστής όχι. Εντάξει, παρακολουθώ πάρα πολύ, ειδικά το τελευταίο διάστημα, γιατί έχει γίνει και λίγο και της μόδας νομίζω η πολιτική το τελευταίο διάστημα. Αυτό δεν είναι κακό. Καθόλου. Αυτό δεν είναι κακό. Αυτό σημαίνει ότι ξυπνάμε λίγο και. Ναι. Ανέκαθεν παρακολουθούσα, αλλά τώρα εντάξει, λίγο πιο επισταμμένος, ας πούμε. Και είμαστε όλοι με την ελπίδα να δούμε τι θα γίνει. Πού βαδίζουμε, πού πάμε. Είσαι άνθρωπος από ποια ηλικία που δούλεψε. 18. Και τι δουλειά έκανες. Έχω δουλέψει σερβιτόρος, έχω δουλέψει σε βιοτεχνία επεξεργασίας αλουμινίου, κλειδαριές, πόμολα. Έχω δουλέψει μπάρμαν σε μπαράκι, έχω δουλέψει μπάρμαν στα μπουζούκια. Από όλες αυτές τις δουλειές εκτός του ηθοποιού. Έχω δουλέψει σερβιτόρο σε ιταλικό πολυτελεία, σε εστιατόριο. Ναι, κάτι γινόταν με την εστίαση. Πολύ. Ποια από όλες αυτές τις δουλειές σου άρεσε περισσότερο. Μπάρμαν στα μπουζούκια. Είχε το γέλιο του. Να σου πω, υποπτεύομαι για ποιο λόγο. Έγινε γκόμενο παγίδα ήταν. Δεν ήταν μόνο για τις γκόμενες. Όχι, δεν ήταν το ενδιαφέρον το μεγάλο εκεί. Το ενδιαφέρον το μεγάλο είναι όταν έρχεται ο άλλος και έχει τα ντέρτια του. Και σου ανοίγει την καρδιά του. Και εγώ ήμουν στο πάνω διάσωμα, ας πούμε, των μπουζουκιών εκεί πέρα, στον Πλούταρχο. Στον Πλούταρχο, μάλιστα. Και έρχεται και αρχίζουν αυτά τα καψουροτράγουδα και αρχίζει και ανοίγει το άλλος και σου λέει και σου μιλάει και σου κάνει. Και ο μπάρμαν κατευθείαν γίνεται πολύ καλός φίλος, ας πούμε, με τον άνθρωπο. Ψυχολόγος. Ψυχολόγος, ναι.
Εγώ δεν μιλούσα και πολύ, αλλά μ' άρεσαν αυτά που άκουγα πάρα πολύ. Είχε πολύ ψωμί. Χρειάστηκε από τόσο μικρός να βγάλεις μεροκάματο, υπήρχε πρόβλημα από το σπίτι, δεν σε συντηρούσαν ή εσύ ήθελες να πάρεις τη ζωή σου στα χέρια σου? Εγώ μεγάλωσα μια οικογένεια η οποία ήμασταν όχι εύποροι, αλλά είχαμε, τον τρόπο ναι, να μην μας λείπουν, ας πούμε, τα βασικά. Με την είσοδο του ευρώ, επειδή ο πατέρας μου είχε τη βιοτεχνία επεξεργασίας, ας πούμε, αλουμινίου, ας πούμε, υπήρξε μια μικρή οικονομική καταστροφή. Δηλαδή άρχισαν τα πράγματα να γίνονται εντελώς διαφορετικά. Γιατί? Γιατί μπήκαν προϊόντα τα οποία ήταν πολύ πιο φτηνά στην αγορά. Και ο πατέρας μου, ας πούμε, στον ανταγωνισμό διαλύθηκε. Διαλύθηκε. Έκλεισε και το. Όχι, έκλεισε, απεχώρησε. Το πάλεψε μόνο ο συνεταιρός του μετά από και έπειτα. Και βγήκα κι εγώ στην αγορά να δουλέψω, να έχω τα λεφτά μου. Άρα το 2001 ήσουν 18. Το 2000. Το 2000. Το 2018. Ναι. Και μετά η ηθοποιία πώς έρχεται? Μπαπ στο κεφάλι, σε βαράει. Ήμουν στο σχολείο που ήμουν, είχαμε θεατρική ομάδα. Σε ποιο σχολείο ήσουν? Ήμουνα στην Ελληνογαλλική Σχολή Πειραιός, ο Άγιος Παύλος. Σεν Πολ Πειραιός. Με φρέρ. Καλός μαθητής. Εντάξει, καλός. Πανεπιστήμια και τέτοια. Έχω τελειώσει γαλλική φιλολογία. Γαλλική φιλολογία, αλλά δεν ήξερα τι να κάνω. Δεν ήξερα τι θέλω να κάνω. Το αντίστοιχο σχολείο είναι οι Καλόγριες που λένε. Ναι, οι Ουρσουλίνες. Εσύ καλόγερος δηλαδή θα βγαίνεις. Εγώ ήμουν με καλόγερος. Όχι, κάθε άλλο. Πολύ γέλιο το σχολείο, πολύ ωραία χρόνια. Εγώ το πήγα κατευθείαν για κολόγερος. Θέλαμε βέβαια τώρα που είπες κολό και τέτοια και αυτά, ένα όνειρο ας πούμε που είχαμε με αυτά τα παιδιά, που σκέψεις τώρα με φρέρ και τέτοια και ιστορίες, ήταν να ανοίξουμε κολόμπαρο. Κολόμπαρο, όχι κονσομασιόν και τέτοια, στριπτιτζάδικο. Και μέχρι τώρα το λέμε, οπότε βρισκόμαστε κολλητήρια. Και γιατί δεν το έχετε κάνει? Τι να κάνουμε, να μας φάνε? Μπαμπέζικα, είσαι τρελός. Γιατί? Τι ρε, θα φέρνουμε, καταρχάς ήταν σαν να κάνουμε εμπόριο λευκής αρκός. Όχι, περίμενε, δεν υπάρχει και νόμιμη εκδοχή αυτού του πράγματος? Νόμιμη εκδοχή, νόμιμη εκδοχή στριπτιτζάδικου. Εντάξει, φαντάζομαι θα υπάρχει. Θα είναι νόμιμα. Και εγώ φαντάζομαι ότι θα είναι νόμιμα. Αλλά εντάξει, τώρα να έχει την κοπέλα μπαίνουν ηθικά πράγματα μετά. Ότι πήγαινε εκεί γιατί θέλει χορό ο κύριος κτλ. Είναι λίγο. Κατάλαβες. Αυτή η παρέα με την οποία θέλατε να το κάνετε, αυτό είναι η αλυτοπαρέα σου? Αλυτοπαρέα. Δεν ήμασταν αλήτες. Και μη φανταστείς, ερχόντουσαν τα άλλα τα σχολεία και μας την πέφτανε κανονικά. Πειραιώτες και δεν ήσασταν με μάγκες αυτά τα θέματα? Τι πειραιώτες και μάγκες? Σου λέω, είμαστε στο Ελληνογαλλικό, Ελληνογαλλική Σχολή Πειραιός, ο Άγιος Παύλος, Σεν Πολ, και έρχονταν τα δημόσια και τέτοια. Εγώ λίγο είχα παρισφρήσει στα πειραιώτικα κυκλώματα λόγω του ότι έπαιζα μπάσκετ και είχα γνωριστεί πολύ με τα παιδιά. Τι θέση έπαιζες? Έπαιζα από άσος μέχρι, από playmaker μέχρι και τεσάρι. Γιατί ήμουνα... Εσύ πρέπει να είσαι καλό γκάρ. Ή playmaker. Μη σου πω ότι όταν έπαιζα σαν ψηλός ήμουν καλύτερος. Α, ναι. Τεσάρι, ναι, γιατί ναι, είχα... Καλά πηγαίναμε τότε. Ωραία. Και στη θεατρική ομάδα του σχολείου σου μπαίνει το μικροβιάκι δηλαδή? Ναι, εντάξει, όχι, δεν μπήκε εκεί. Εκεί πήγα για να χάσω μάθημα. Ήταν ωραία αυτά, εντάξει, αυτά και μου λένε τα λες. Τα λέω, τι ωραία, λέω, μια χαρά. Έχανα μάθημα, έχανα αυτό, εντάξει. Μετά μπαίνω στο πανεπιστήμιο, έχω ένα χωρισμό εκεί πέρα με μια κοπέλα, την πρώτη μου κοπέλα, ας πούμε, τότε που, την πρώτη αγάπη, ας το πούμε έτσι, είχε φύγει για Πάτρα εκείνη και πάω, κυκλοφορούσα, είχα πιάσει δουλειά σε ένα μαγαζί το αρτίστικο τότε στον Πειραιά, ένα ιταλικό καφέ, ωραίο, και είχα ένα κενό μεταξύ πανεπιστημίου και να πάω να πιάσω βάρδια. Και ήταν ο Πειραϊκός Σύνδεσμος εκεί πέρα. Και βλέπω μια κοπέλα έξω από τον Πειραϊκό Σύνδεσμο. Και λέω: τι γίνεται εδώ, τι κάνετε αυτά? Δεν ήξερα καν ότι υπάρχει ο Πειραϊκός Σύνδεσμος. Σκέψου τόσο. Λοιπόν, και μου λένε: είμαστε δραματική σχολή. Τι είναι η δραματική σχολή, λέω? Είναι για ηθοποιούς που γίνονται. Και ξυπάστηκες, έπαθες κάτι? Όχι, δεν έπαθα τίποτα. Πήγα μέσα, ας πούμε, για να παρακολουθήσω την κοπέλα. Και πάω. Ήταν ο Νίκος ο Δαφνής εκεί πέρα υπεύθυνος τότε. Ένας... Ο ηθοποιός, ο συνάδελφος. Για διάβασε, μου λέει. Διαβάζω κι εγώ. Ο Αντριωμένος. Να, το έχω παίξει στη σχολή. Και εγώ το είχα παίξει στο σχολείο. Αλλά το, ναι, αντριώμαι, ωραίο. Ντάικ. James Ντάικ. Μυστήριος τύπος. Λοιπόν, μου λέει να σου πω, τα λες. Τι τα λέω? Ήξερα λίγο ότι τα λέω, να σου πω την αλήθεια. Από το σχολείο δηλαδή φαινόταν λίγο, γιατί είχαμε πάει και σε... και ακολουθώ εκεί πέρα, μετά δίνω οικογενειακή φίλη, η Σοφία Ιβογιατζάκη. Έχουμε μεγαλώσει μαζί. Με έχουνε μεγαλώσει. Λοιπόν, και μου λέει θα δώσεις εξετάσεις. Της λέω, ρε παιδάκι μου, τώρα θα δώσεις εξετάσεις? Μου λέει αυτό. Πού θα δώσω εξετάσεις? Μου λέει θα δώσεις πάντου. Θα δώσουμε υπουργείο, θα δώσουμε στο τέχνη, θα δώσουμε αυτό. Και όπου περάσεις. Λέω, δεν πάω εγώ να δίνω λεφτά. Δεν έχουμε τώρα, δεν είμαστε για να δίνουμε λεφτά σε ιδιωτικές σχολές, δραματικές και τέτοια και αυτά. Αν περάσω στο εθνικό.
Θα μου τα πεις. Θα μου τα πεις μετά από τις διαφημίσεις.